Και πάμε να μιλήσουμε για το αυτοκίνητο της χρονιάς, για το 2022, το Hyundai το Tucson. Αφού πρώτα καλημερίσουμε το διευθυντή του καταστήματος Hyundai Velmar εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ζωή Τζαβίδα. Κύριε Τζαβίδα, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Κοτσάνη. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές του Λίμπερο. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Μια χαρά. Πολύ καλά εσείς. Και γιατί να μην είστε καλά? Ένα Hyundai Tucson βγήκε αυτοκίνητο της χρονιάς, κάτι για το οποίο κακά τα ψέματα το λέγαμε μεταξύ συζητήσεων που έχουμε κάνει, είτε εμείς οι δημοσιογράφοι μεταξύ μας, είτε με εσάς, ότι εγώ θα το πω στα ίσια, ψάχναμε το δεύτερο μέσα στον ανταγωνισμό. Ναι. Και τελικά επιβεβαιωθήκαμε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι κηρύχτηκε και με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Από ανάμεσα σε 26 δημοσιογράφους βγήκε το αυτοκίνητο της χρονιάς. Έλαβε συνολικά 435 βαθμούς και θα πρέπει να πούμε ότι στην πρώτη δεκάδα είναι δύο Hyundai. Ναι. Το Tucson λοιπόν, εκτός από το ότι βγήκε αυτοκίνητο της χρονιάς για το 2022, θα πρέπει να πούμε ότι αναδείχθηκε και Car of the Year στο βρετανικό θεσμό Car Buyer. Δηλαδή γενικά το Tucson είναι ένα καταπληκτικό αυτοκίνητο, έχει σαρώσει και στις πωλήσεις και στις πρωτιές και στους εξοπλισμούς, έχει πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Εδώ να πούμε ότι ξεκινάει από 26.490 ευρώ. Να τα βάλουμε κάτω λίγο, κύριε Τζαβίδα, για να πούμε δύο πράγματα. Πέρσι, ναι, τέτοιο διάστημα, όταν πρώτο ήρθε το Hyundai Tucson στη χώρα μας, αυτό που είχαμε εντυπωσιαστεί εμείς όταν ακούγαμε για το Hyundai Tucson, ότι ο κόσμος ερχόταν να το αγοράσει χωρίς καν να το δει. Περιμένα τα αυτοκίνητα και ερχόντουσαν και αγοράσαν το Hyundai Tucson. Κάτι για το οποίο μας είχε παρεξενέψει όλη αυτή η ιστορία. Αλλά τελικά αποδεικνύεται ότι μόνο λάθος δεν κάνανε. Ισχύει. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως ξεκινήσαμε εμείς με pre-sale, δηλαδή όντως πριν έρθει το αυτοκίνητο παίρναμε τις πρώτες παραγγελίες. Έχει το αυτοκίνητο, να σας πω δύο πράγματα, έχει καταπληκτική σχεδίαση. Πρώτα απ' όλα εξωτερικά, από το μπροστινό μέρος η μάσκα του είναι περίτεχνη. Έχει πάρα πολύ έντονα πλαϊνά νεύρα που το κάνουν πολύ επιβλητικό, επιθετικό, muscle να το πω. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το εσωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι περιλαμβάνει δύο οθόνες 10,25 ίντσων. Οι οποίες έχουν... Ναι. Να ακούστε κύριε Τζαβίδη, τελειώστε. Οι οποίες έχουν δυνατότητα συνδεσιμότητας, δηλαδή έχει ακόμα και Blue Link, άρα μπορείς να έχεις συνδεσιμότητα από το κινητό σου και στους χάρτες, στο GPS και πάρα πολλά πράγματα να ρυθμίσεις και από το κινητό σου στο σπίτι. Ενώ το έχεις παρκαρισμένο κάτω το αυτοκίνητο, να δεις στοιχεία, πληροφορίες, πάρα πολλά πράγματα. Ένα αυτοκίνητο το οποίο όταν τα πήραμε στα χέρια μας εντυπωσιαστήκαμε από την ποιότητα κύλης το οποίο έχει και σε δρόμο στην άσφαλτο αλλά και εκτός δρόμου διαδρομές το οποίο το έχουμε, το οποίο το κάναμε, και κάτι για το οποίο ένας από τους κύριους λόγους που λέγαμε ότι εκτός φυσικά και ότι έχει μεγάλο χώρο αποσκευών και μέσα πραγματικά και οι πέντε οι οποίοι θα επιβάτες θα κάτσουν άνετα, οπότε είναι ένα επιπλέον στοιχείο για το αυτοκίνητο. Αλλά όλο αυτό το αυτοκίνητο, ένα του Hyundai Tucson, το οποίο κρατήσαν μόνο το όνομα, αλλάξανε τα πάντα και όχι απλώς τους βγήκε. Πραγματικά δηλαδή εντυπωσίασε από την πρώτη ματιά όταν το βλέπεις το αυτοκίνητο εξωτερικά μέχρι όταν μπεις και το οδηγείς. Πραγματικά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα μιλάμε ότι το Tucson έχει πάρα πολύ φαρδιά καμπίνα εσωτερικά. Έχει πάρα πολύ χώρο στους πίσω επιδένοντες. Είναι πραγματικά πάρα πολύ άνετο και έχει και πολύ μεγάλο χώρο αποσκευών. Τώρα από εκεί και πέρα, εκτός από την δυνατότητα κίνησης off-road, θα πρέπει να σας πω ότι και στην άσφαλτο είναι πραγματικά αθόρυβο. Αθόρυβο με τον κινητήρα, με όλους τους κινητήρες, βγαίνει πετρέλαιο, ξεκινάμε από 136 άλογα σε πετρέλαιο, πάμε σε βενζίνη 150 άλογα και φτάνουμε μέχρι 265 άλογα και βγαίνει σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ήπιο υβριδικό έως και plug-in. Αυτό θα ήταν επόμενη ερώτηση, οπότε με προλάβατε να πούμε για κινητήρες και για υποδυνάμεις, κάτι για το οποίο τώρα να πάμε λίγο στα δύσκολα γιατί ναι, με το παγκόσμιο φαινόμενο αυτό, με την κρίση με τους ομαγωγούς και με τον κορονοϊό, όλα
έχουν λίγο οι παραγγελίες, κακά τα ψέματα. Έχει ο χρόνος παράδοση, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Τι γίνεται με τα Hyundai τα Tucson, αν κάποιος έρθει και πει ότι θέλω να πάω να αγοράσω το νέο Hyundai Tucson, ποιος είναι ο χρόνος αναμονής πλέον? Όπως το λέτε πολύ σωστά, ο χρόνος αναμονής λόγω των συνθήκων και του κορονοϊού και της έλλειψης ημιαγωγών αρχίζει και μεγαλώνει. Οι παραδόσεις του Tucson θα πρέπει να πούμε ότι είναι περίπου στους 5 με 6 μήνες κατά μέσο όρο. Περίπου 5-6 μήνες. Το σημαντικό για τη Hyundai στην Ελλάδα βέβαια είναι ότι δεσμεύει τιμή όσον αφορά την αξία του προϊόντος. Α, για πες τα μαγικά πράγματα. Εφόσον λοιπόν ο πελάτης αποφασίσει να κάνει παραγγελία, να προβεί σε παραγγελία, δεν ανεβαίνει τιμή. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από το κομμάτι της καθυστέρησης των αφήξεων παγκοσμίως, και εδώ να πούμε ότι η Hyundai έχει τους καλύτερους όρους παράδοσης. Υπάρχουν εταιρείες στην παγκόσμια αγορά, οι οποίες μάρκες, οι οποίες παραδίδουν και στους 11 και στους 12 και στους 13 μήνες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα η Hyundai τιμών των αναλογιών είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα έχουμε και το benefit για τον πελάτη ότι δεν θα αυξηθεί το αυτοκίνητο όταν θα το παραλάβει. Κλειδώνει τιμή. Με έναν καταπληκτικό εξοπλισμό από την πρώτη έκδοση, με συνδεσιμότητα, με 5 χρόνια εγγύηση με απεριόριστα χιλιόμετρα, 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια, έτσι, και μια καταπληκτική τιμή. Χώρους, σχεδίαση, εσωτερικά, εξωτερικά, τα πάντα. Δεν είναι τυχαίο ότι το Hyundai Tucson οι πωλήσεις του ανεβαίνουν συνέχεια, και γιατί ο κόσμος το προτιμάει, γιατί είναι value for money για την κατηγορία του. Έτσι, και μάλιστα να πούμε ότι είναι και η αιχμή του δόρατος για την Hyundai, το Tucson, παρόλο το ότι είναι μεγάλο μοντέλο και τιμολογιακά σε σχέση με πιο μικρά αυτοκίνητα, πραγματικά έχει πολύ υψηλές πωλήσεις. Λοιπόν, δύο πραγματάκια τελευταία. Υπάρχει διαθέσιμο το S-Drive στη Hyundai Velmar για να έρθει ο κόσμος να το οδηγήσει, γιατί αυτό που προτείνουμε πάντα όταν κάποιος θέλει να αγοράσει ένα αυτοκίνητο, να υπάρχει ένα διαθέσιμο το S-Drive, να το δει το αυτοκίνητο, να το περπατήσει που λέμε, για να δει τι θα πάρει, όχι από μια φωτογραφία, αλλά να το οδηγήσει. Υπάρχει διαθέσιμο το S-Drive, δεν είναι? Υπάρχει διαθέσιμο το S-Drive, προσκαλούμε όλους τους ακροατές σας να έρθουν να το δούνε. Μέσα στην έκθεσή μας υπάρχει test drive να το κάνουμε βόλτα, να το οδηγήσουμε, να εξηγήσουμε τις τεχνολογίες. Μπορούμε πραγματικά να μιλάμε δύο μέρες χωρίς σταμάτημο για το Tucson. Είναι καταπληκτικό. Ωραία. Είναι καταπληκτικό. Οπότε και εν μέσω πανδημίας και με όλα αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε, λογικά πρέπει να κλείσει κάποιο ραντεβού. Οπότε πείτε μας λοιπόν πού βρίσκεστε για τα τηλέφωνα επικοινωνίας, για να μπορέσει κάποιος υποψήφιος αγοραστής να έρθει να το δει από κοντά και να το οδηγήσει. Εμείς πρώτα απ' όλα πρέπει να σας πω ότι τηρούμε όλα τα πρωτόκολλα του COVID. Μπορεί ο υποψήφιος πελάτης να έρθει στο κατάστημά μας. Βρισκόμαστε στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων, στην έξοδο την Ανατολική, ξεκινώντας για Χαλκιδική, στο δεξί μας χέρι από τον περιφερειακό στα 500 μέτρα. Το τηλέφωνο μας είναι 2310-474-174. Και μπορεί ο κόσμος να μας βρει και στο site μας www.hyundai-velmar.gr. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Τζαβίδα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ξοδέψατε το χρόνο σας να σας έχουμε έτσι 10 λεπτά να πούμε για το νέο Hyundai το Tucson, για το αυτοκίνητο της χρονιάς 2022. Και ελπίζω σε άλλη εκπομπή θα έχουμε να πούμε νεότερα και για άλλα μοντέλα τα οποία έρχονται και θα μπορέσουμε να τα έχουμε να τα δούμε και από κοντά. Με μεγάλη μου χαρά, εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας. Καλή σας μέρα, κύριε Τζαβίδα, να είστε καλά. Καλή σας μέρα, γεια σας.